των νευραλγικών άκρων της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ελλάς συνεχίζει την ιστορία της που ήρχισε πριν χιλιάδες χρόνια και είναι ζυμωμένη με των κλασικών πολιτισμών, των μοναδικών φυσικών περιβάλλων και τους αγώνας δια την ελευθερία και την πρόοδο. Από την εποχή του αρχαίου Κάλους, την ιδηλιακή ποιμενική ατμόσφαιρα και την πρωτόγονο αγροτική ζωή, η Ελλάς περνά εις την σύγχρονο μηχανική καλλιέργεια και εις την υυξημένη βιομηχανική παραγωγή εις μεγάλα εργοστάσια με κατάλληλον και με συγχρονισμένον μηχανικών εξοπλισμών. Με την πάροδο του χρόνου, η ήρεμος ζωή της ελληνικής υπαίθρου παρεχώρησε την θέση της εις την πολυθόρυβον ζωή των μεγαλοπόλεων. Την πυκνή κυκλοφοριακή κίνηση, το εξυγχρονισμένο οδικό δίκτυο, τα μεγάλα ξενοδοχεία, ο ήλιος, ο γαλανός ουρανός και η θάλασσα, η αρχαιολογική μας θησαυρή και η κατά παράδοση ελληνική φιλοξενία προσελκύουν συνεχώς και μεγαλύτερο ρεύμα τουριστών. 200 εκατομμύρια δολάρια και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ξένοι επισκέπτε είναι τα σημερινά επιτεύγματα του ελληνικού τουρισμού. Ευρύοι εθνικοί οδοί διασχίζουν την χώρα από νότου προς βορρά. Τα παλαιά μέσα φορτώσεως αντικαθίστανται βαθμιδών από σύγχρονα μηχανήματα και νέες λιμενικές εγκαταστάσεις ευχεραίνουν τες μεταφοράς. Η διόρυξη της Κορίνθου ενώνει το Αιγαίο με την Δυτική Μεσόγειο. Τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα και ο πολυσύχναστος αερολιμήν Αθηνών διευκολύνουν την επικοινωνία με όλον τον κόσμο. Το λιχνάρι εντός ολίγου θα ανήκει πλέον εις το παρελθόν. Άπλετον ηλεκτρικό φως και ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται εις τα χωριά και εις τα πόλεις χάρης εις τα προγράμματα εξηλεκτρισμού τα οποία εξετέλεσαν η Δημοσία Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Οι υδατοπτώσεις και ο εγχώριος λιγνίτης καλύπτουν τα 3/4 της παραγωμένης ηλεκτρικής ενεργείας. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται κατά τα 60% δια την βιομηχανία και κατά το υπόλοιπο δια τον εξηλεκτρισμό, ο οποίος προχωρεί ταχαίως και καλύπτει ήδη το 80% της χώρας. Στην Πτολεμαΐδα, το βιομηχανικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος, λειτουργούν τρεις μεγάλες θερμοηλεκτρικές μονάδες, τροφοδοτούμενες από λιγνίτη της περιοχής. Η εξόρυξη του λιγνίτου γίνεται με σύγχρονα μέσα. Ο λιγνίτης μεταφέρεται με σιδηροδρομικούς σειρμούς εις τας γειτονικάς εγκαταστάσεις της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, για να κινηθούν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύως 320 ΜΒ. Κατά το 1967 παρήχθη εδώ το 1/3 της καταναλωτήσεις ηλεκτρικής ενεργείας.
Εκατοντάδες χιλιάδων τόνων λιγνίτου χρησιμοποιούνται υπό το εργοστασίο αζωτούχων λιπασμάτων για την σύνθεση της αμμονίας, ενώ η πολυοτριβημένη και ξηράν μορφήν χρησιμοποιείται ούτως από μεταλλουργικάς βιομηχανίας. Η υπομορφήν μπριγκετών, ο λιγνίτης χρησιμοποιείται ως καύσιμον από τα βιοτεχνίας και τα οικίας. Η βιομηχανία αζωτούχων λιπασμάτων Πτολεμαϊδός, με επενδεδημένων κεφάλαιων περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, παρεχωρήθη υπό του κράτους εις την ΕΤΠΑ. Η παραγωγή της εξυπηρετεί μεγάλο στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Εδώ παράγονται αμμονία, νητρικό οξύ και θυϊκό οξύ, από την σύνθεση των οποίων προέρχεται η εκ 250.000 περίπου τόνων λιπασμάτων παραγωγή του εργοστασίου υπό μορφήν νητρικής αμμονίας, θυϊκής αμμονίας και ασβεστούχου νητρικής αμμονίας. Ας έλθουμε τώρα εις των ορυκτών πλούτων της Ελλάδος. Μολονότι δεν έχει ακόμη συστηματικώς διερευνηθεί, φαίνεται ότι το υπέδαφος της χώρας μας περικλεί σημαντικάς δυνατότητας. Χιλιάδες χρόνια πριν, οι προγονείς μας είχαν επιδοθεί στην εξόρυξη του χρυσού, του αργύρου, του χαλκού, του μολύβδου, του σιδήρου και άλλων ορυκτών. Δια την πληρεστέραν διερεύνηση του υπεδάφους και την ενίσχυση των αναλόγων προσπαθειών των ιδιωτών, μετά την δημοσίευση του νόμου περί μεταλλευτικών ερευνών, η ΕΤΠΑ ίδρυσε ειδικών φορέα την Εταιρεία Μεταλλευτικών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων. Η ερευνητική εργασία που βλέπουμε εδώ γίνονται στα μεταλλεία αμιάντου Κοζάνης στην βορειοδυτική Ελλάδα. Ύστερα από επανειλημμένες γεωτρήσεις, διαπιστώθησαν μεγάλα κοιτάσματα εκμεταλλευσίμου αμιάντου. Εδώ ενεργείται συστηματική δειγματοληψία, βάσει της οποίας καταρτίζεται η μελέτη εγκαταστάσεως βιομηχανικής κατεργασίας του αμιάντου. Πενήντα χιλιόμετρα από τα Σατίνας, εις το Λαύριον, λειτουργούν τα αρχαιότερα μεταλλεία μολύβου. Προ 2.500 ετών, τα ίδια αυτά μεταλλεία παρήγουν συγχρόνως μόλυβδων και άργυρων. Ο άργυρος του Λαυρίου, υπό μορφή νομισμάτων, χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα ως μέσον συναλλαγής και χρηματοδότησε βασικώς την ηγεμονία των αρχαίων Αθηνών. Σήμερον λειτουργεί στο Λαύριον μια μεταλλουργία μολύβου. Το μετάλλευμα θράβεται και εισάγεται εις τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και καμινεύσεως για να μεταβληθεί εις εμπορευσίμους χελώνας. Σημειωτέων ότι μεγάλα κοιτάσματα μολύβου υπάρχουν και στην περιοχή της Χαλκιδικής στην Βόρεια Ελλάδα. Ας ταξιδέψουμε τώρα εις την Εύβοιαν με την ωραίαν πρωτεύουσάν της, την Χαλκίδα. Βορειότερον της Χαλκίδος είναι το Μαντού. Εδώ, μια ελληνική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μια συγχρονισμένη εγκατάσταση εξορίξεως και κατεργασίας του Λευκολίθου. Η εκμετάλλευση γίνεται όπως βλέπουμε επιφανειακώς. Ο Λευκόλιθος εν συνεχεία θράβεται, ταξινομείται και εμπλουτίζεται. Κατόπιν εισάγεται εις ειδικούς περιστροφικούς κλιβάνους. Από τον παγκοσμίως γνωστόν ελληνικών λευκόλιθων παράγεται και εδώ και στην Χαλκιδική η δίπυρος μαγνησία, ένα υψηλής ποιότητος πυρήμαχων υλικών, απαραίτητον εις την σύγχρονον μεταλλουργία. Ευρισκόμεθα τώρα εις τον Παρνασσόν και την Γιώναν, όπου υπάρχουν τεράστια αποθέματα βοξίτου.
Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι εξορίσσονται ετησίως και τροφοδοτούν την ελληνική βιομηχανία αλουμινίου ή κατευθύνονται προς το εξωτερικό. Σύγχρονα μηχανήματα εξορίξεως, μεγάλος αριθμός μέσων μεταφοράς και μια μεγάλη σκάλα φορτώσεως χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση των βοξιτών της περιοχής. Ένα ειδικών πλοίων κατασκευασμένων εις τα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά με αυτόματον σύστημα εκφορτώσεως του μεταλλεύματος μεταφέρει τον βοξίτην από την Ιταία εις το εργοστάσιο αλουμινίου εις την παραλία Διστόπου. Επίσης, μεγάλες φορτώσεις βοξίτου εκτελούνται και από την περιοχή Ελευσίνος. Τα μεγάλα αποθέματα ελληνικού βοξίτου εν συνδυασμό με την αύξηση της παραγωμένης ηλεκτρικής ενεργείας, επέτρεψαν την ίδρυση της μεγάλης βιομηχανίας αλουμινίου συνολικής επενδύσεως 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εργοστάσιο που βλέπουμε ήρχισε την λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 1966. Ιδρύθη εις παραλιακήν περιοχήν πλησίων των Δελφών από την γνωστή γαλλική εταιρεία Πεσινέ με την συνεργασία και άλλων ξένων και Ελλήνων κεφαλαιούχων και τη ΣΕΤΒΑ. Είδαμε ήδη τους πύργους παραγωγής αλουμίνας. Εις μίαν εκτεταμένη αίθουσα γίνεται η διηλεκτρολύσεως παραγωγή του αλουμινίου. Εν συνεχεία το μετάλλευμα χυτεύεται από τους μεγάλους ηλεκτρονικούς κλιβάνους για να μεταμορφωθεί εις μεγάλους όγκους και χελώνας. Η εταιρεία αλουμίνιων της Ελλάδος έχει ετησίαν δυναμικότητα παραγωγής 250.000 τόνων αλουμίνας, η οποία προβλέπεται να διπλασιαστεί συντόμως, καθώς και 72.000 τόνων μεταλλικού αλουμινίου, το οποίο εξάγεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό εις άλλας χώρας, αποφέρον συναλλαγματικά έσοδα σημαντικού ύψους. Υπολογίζεται ότι με την σημερινή παραγωγή, εξαγωγή αλουμινίου αποφέρουν συνάλλαγμα ύψους 30 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Ποσότητες αλουμινίου μεταφέρονται κατόπιν εις τας βιομηχανίας επεξεργασίας. Εις αυτό το εργοστάσιο γίνεται εξέλασης του ακατεργάστου όγκου. Ποικίλα προϊόντα αλουμινίου θα τροφοδοτήσουν εν συνεχεία μια άλλη σειρά ελαφροτέρων βιομηχανιών που κατασκευάζουν κουφώματα, είδη και σκεύη οικιακής χρήσεως και πλήθος άλλων ειδών εξ αλουμινίου. Εμπρός μας έχουμε τώρα μίαν σύγχρονων βιομηχανίαν ηλεκτρικών καλωδίων. Στην Ελλάδα λειτουργούν τρία παρόμοια μεγάλα εργοστάσια. Το ξένον κεφάλαιον συνεργάζεται ενεργώς εις τα δύο εξ αυτών. Με σύγχρονα μηχανήματα το μέταλλον μετατρέπεται εις σύρματα και καλώδια και εις ηλεκτρονικά συσκευάς ελέγχονται επροδιαγραφέ εκάστου είδους καλωδίου. Η βιομηχανία καλωδίων εξυπηρετεί τα προγράμματα εξηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών της χώρας και πραγματοποιεί εξαγωγάς εις το εξωτερικό. Εκατόν 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικός των Αθηνών λειτουργεί μια άλλη ενδιαφέρουσα μεταλλουργική βιομηχανία νικελίου, η οποία κατεργάζεται τα μεταλλεύματα της γύρω περιοχής Λαρίνης.
Και η βιομηχανία αυτή εσχεδιάστηκε και λειτουργεί με την συνεργασία του ξένου κεφαλαίου. Με ελληνική τεχνική μέθοδο ανάγεται καταρχήν το μετάλλευμα λαρύμνης και εν συνεχεία εντός ηλεκτρικών κλιβάνων μετατρέπεται η σκράμα σιδηρονικελίου, το οποίο είτε εξάγεται ως έχει ή δια περαιτέρω επεξεργασίας διαχωρίζεται καθαρών χέλιων και χάλιψ εις όγκους. Η εικόν της ελληνικής μεταλλουργίας ολοκληρούται με την υψικάμινον της ελευσίνος δυναμικότητος 800.000 τόνων περίπου. Η μεγάλη αυτή μονάς καθέτου οργανώσεως είναι ένα ακόμη δείγμα των αποτελεσμάτων της ελληνικής επιχειρηματικότητος και κάλυψε ένα σημαντικό κενό εις την βιομηχανική υποδομή της χώρας. Η εξέλαση του σιδήρου και του χάλιβος γίνεται και εις άλλας μεταλλουργικάς εγκαταστάσεις. Εις την Θεσσαλονίκη, ένα νεότατον εργοστάσιον παράγει σιδηρόφυλλα όλων των τύπων και φύλλα λευκοσιδήρου δια την κονσερβοποιία. Εις ένα άλλο εργοστάσιο γίνεται συνεχής χύτευσης μπηγετών χάλιβος, από τις οποίες προκύπτουν άλλε πλέον εύχρηστοι μορφέ χάλιβος εις ράβδους. Παρόμοια εργοστάσια εξελάσσεως χάλιβος, εκτός της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν εις την Ελευσίνα, τον Πειραιά και τον Βόλο. Ας επανέλθουμε τώρα εις την θάλασσα. Η Ελλάς και η θάλασσα είναι συνδεδεμένα αρρήκτως. Από τα αρχαία εμπορικά τριήρης και τα ξύλινα καλοτάξιδα εις δύο χώρα, εφτάσαμε με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών εις τα σημερινά μεταλλικά σκάφη των δεκάδων χιλιάδων τόνων. Αυτά κατασκευάζονται εις τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία διαθέτουν τρεις πλωτάς δεξαμενάς και μίαν υποκατασκευή μόνιμων δεξαμενήν 220.000 τόνων. Εις τα ναυπηγεία αυτά κατασκευάστησαν πλοία μέχρι 25.000 τόνων και μετασκευάστησαν πολυάριθμα άλλα σκάφη, ιδίως ελληνικής πλειοκτησίας. Εξυπηρετήθησαν ούτως οι σημαντικών βαθμών, η ανάγκη της χώρας μας, η οποία κατέχει την τρίτη θέση εις την παγκόσμια ναυτιλία. Ήδη εις τα ναυπηγεία ήρχισε η ναυπήγηση των νέων σκαφών τύπου Anti-Liberty, τα οποία προορίζονται να συμβάλλουν εις την ανανέωση του ελληνικού εμπορικού στόλου. Οι στεναυπηγεία Σκαραμαγκά εκτελούνται και μεταλλικές κατασκευές, προοριζόμενε δι' άλλας χρήσης εκτός της ναυπηγικής. Δια την αντιμετώπιση της αυξανωμένης ζητήσεως, λόγω χρησιμοποιήσεως μεταλλικών κατασκευών εις έργα αναπτύξεως, η ΕΤΒΑ ίδρυσεν εις Βόλων, όπου υπήρχε ανάλογος παράδοσης, συγχρονισμένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής μεταλλικών κατασκευών. Το εργοστάσιο αυτό διαθέτει σύγχρονων εξοπλισμών και εξετέλεσε μέχρι τούδε σημαντικάς μεταλλικάς κατασκευάς, όπως πυλώνας διανομής ηλεκτρισμού, μεταλλικάς γεφύρας και άλλα. Με την άνοδο του βιωτικού επίπεδου, η βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως έχει επίσης κάνει μεγάλες προόδους στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος των εγχωρίων αναγκών
καλύπτεται από τα ελληνικά εργοστάσια, τα μεγαλύτερα των οποίων συνεργάζονται είτε στον τομέα των κεφαλαίων, είτε στον τομέα της χρησιμοποιήσεως τεχνικών μεθόδων με αντιστοίχους μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Ιδού μια άλλη κατηγορία μεταλλικών κατασκευών. Είναι τα αμαξώματα των μεγάλων αυτοκινήτων, ιδίως λεωφορείων, πούλμαν, ψυγείων κλπ. Διάφοροι φάσεις κατεργασίας έχουν ληφθεί από δύο μεγάλες βιομηχανίες, εκ των οποίων η μία έχει ήδη πραγματοποιήσει και αξιολόγους εξαγωγάς προς ασιατικάς και αφρικανικάς χώρας. Επιδέξει Έλληνες τεχνίτε με σύγχρονα μηχανικά εργαλεία επιδίδονται στην συναρμολόγηση των αμαξωμάτων με αξιοσημείωτον επιτυχία. Αλλά ας περάσουμε ήδη εις μιαν άλλην πρώτην ύλην χρήσιμων εις την οικοδομική, αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνία, το ελληνικό μάρμαρο. Η χρησιμοποίηση του μαρμάρου στην Ελλάδα ξεκινά από τα βάθη των αιώνων συγχρόνως με την ιστορία της χώρας. Τα σπουδαιότερα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία της αρχαίας Ελλάδος, φιλοσοφικά αποφθέγματα και γεγονότα υψής της ιστορικής σπουδαιότητος διεσώθησαν και έγιναν κτήμα των μεταγενεστέρων γενεών χάρη εις το ελληνικό μάρμαρο. Τα αρχαία αγάλματα, τα ανάγλυφα και επιγραφέ πλουτίζουν σήμερα τα ελληνικά και αρκετά ξένα μουσεία. Είναι όλα σχεδόν από λευκό μάρμαρο της Ελλάδος. Η εξόρυξη του μαρμάρου επιχειρείται άλλοτε με τας εκ παραδόσεως μεθόδους. Σήμερον χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτεροι ενιαίοι όγκοι. Έχουν ιδρυθεί μεγάλη εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας μαρμάρων διοικοδομικάς και οικιακάς χρήσης. Μηχανήματα κοπής και λιάνσεως της τελευταίας τεχνολογικής εξελίξεως χρησιμοποιούνται δια την κατεργασία των μαρμάρων, μεγάλες ποσότητες των οποίων εξάγονται εις άλλας χώρας. Η εκλεκτή ποιότης και οι πλούσιοι χρωματισμοί έχουν καταστήσει τα ελληνικά μάρμαρα περιζήτητα εις όλον τον κόσμο. Σημειωτέων ότι τα ανεκμετάλλευτα αποθέματα μαρμάρων εις όλην την Ελλάδα είναι τεράστια. Ευρισκόμεθα ήδη εις το νησιώτικο σύμπλεγμα του Αιγαίου Πελάγους, τας Κυκλάδας. Η έρευνα συναντά ένα πραγματικό γεωλογικό μουσείο εις την Μήλον. Προχιλιάδων ετών κατασκευάζονται εδώ και εξήγονται εις όλο τον τότε γνωστόν κόσμον λίθινα εργαλεία από το ορυκτόν οψιδιανός. Εις την κλασική εποχή εξορίσεται ο Άργυρος. Τώρα υπάρχει μια αξιόλογος παραγωγή βαρυτίνης, μπεντονίτου, περλίτου και καολίνου εξαιρετικής λευκότητος. Από την εικόνα του ανοιχτού λατομείου είναι φανερά αυτή η ποιοτική υπεροχή. Εδώ επίσης υπάρχει εγκατάσταση εμπλουτισμού της βαρυτίνης, καθώς και εργοστάσεων κατεργασίας μπεντονίτου, ο οποίος χρησιμοποιείται δια γεωτρήσης, καθώς και δια παραγωγή σφαιριδίων σιδηρομεταλλεύματος. Με τον καολίνι της Μήλου, ερχόμεθα εις ένα σημαντικό εργοστάσιο κεραμικής τέχνης της Θεσσαθήνας, όπου συνεχίζεται η αρχαία παράδοση της αγγειοπλαστικής.
Η πατροπαράδοτος διεξιοτεχνία στα σχήματα και την διακόσμηση και ο συνδυασμός του συγχρόνου και του κλασικού δίδει ωραιότατα δείγματα τέχνης εις είδη διακοσμήσεως, οικιακά σκεύη, ακόμη δε και αγιογραφίας εις είδος ψυχιδωτού. Τα πλακίδια επενδύσεως τείχων είναι μια άλλη μορφή κεραμικής δραστηριότητος στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο αυτό ευρίσκεται κοντά στην Χαλκίδα και ιδρύθη με την συνεργασία του ξένου κεφαλαίου. Από τους τελειωτάτους κλιβάνους, τα αυτόματα μηχανήματα και τις υπολείπους εγκαταστάσεις εξάγονται προϊόντα υψηλής ποιότητος, τα οποία συντελούν εις την βελτίωση της οικοδομικής τεχνικής και των συνθήκων διαβιώσεως. Των αυτών σκοπών εξυπηρετεί και μια άλλη αξιόλογος βιομηχανία ειδών υγιεινής, κοντά στην Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία ιδρύθη επίσης με την συνεργασία του ξένου κεφαλαίου. Η εταιρεία εξεπαίδευσε εις το εξωτερικό Έλληνας τεχνίτας, οι οποίοι αντικατέστησαν βαθμιδών τους ξένους ειδικούς εις όλα τα στάδια της παραγωγής. Και η πρόοδος του κλάδου συνεχίζεται. Νέων εργοστάσεων παραγωγής πλακιδίων ανεγείρεται εις την κεντρική Ελλάδα. Ένα άλσος απολεύκες πλησίων του εργοστασίου θα δώσει την ξηδίαν δια τα κυβότια συσκευασίας. Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, ένας από τους δυναμικότερους βιομηχανικούς κλάδους, έχει επιτύχει υψηλών ρυθμών αναπτύξεως και τροφοδοτεί τους τομείς των οικοδομικών κατασκευών και των δημοσίων έργων. Η παραγωγική δυναμικό της έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Μεγάλες μονάδες παραγωγής τσιμέντου με συγχρόνους περιστροφικούς κλιβάνους υπάρχουν εις τας Αθήνας, την Ελευσίνα, την Θεσσαλονίκη, τον Βόλον και την Χαλκίδα, ιδρύεται δε μία ακόμη στην Πάτρα. Οι άφθονοι ασβεστόλιθοι και άλλε εγχώριοι πρωτεΐλε διευκολύνουν την ανάπτυξη της παραγωγής εις διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα κόστους, ώστε να επιτυγχάνονται ήδη και αξιόλογοι εξαγωγές. Το τσιμέντο και ο αμίαντος είναι πρωτεΐλε των προϊόντων αμίαντο-τσιμέντου που παράγονται εδώ. Μεγάλε επίπεδοι ή κυματοειδείς πλάκια και φύλλα χρησιμεύουν δια την κατασκευή νοικιών και δια προκατασκευασμένας οικοδομάς, καθώς και δια την κατασκευή σωληνώσεων, διαφόρων διαμετρημάτων, δια την ίδρυυση των πόλεων και άλλας παρομοίας χρήσης. Απέναντί μας ο Βόλος, με την σοβαράν βιομηχανική παράδοση εις πολλούς κλάδους. Ήδη αναπτύσσεται και η βαμβακουργία, η οποία χρησιμοποιεί ως πρώτην ύλη τον ελληνικό βάμβακα. Το σημερινό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η αντικατάσταση των παλαιών εγκαταστάσεων και ιδίως η εισαγωγή της αυτοματοποιήσεως και η ανάπτυξη απολύτως ανταγωνιστικών μονάδων. Εις το εργοστάσιο που βλέπουμε, μεγάλη αίθουσα αυτομάτων μηχανημάτων προετοιμασίας του βάμβακος από το οικοκυστήριο μέχρι του νηματουργείου αντικατέστησαν τα μηχανήματα των παλαιών εργοστασίων. Τας μεγαλύτερας βιομηχανίας του κλάδου της βαμβακουργίας έχει ενισχύσει με δάνεια ή συμμετοχή ή ΕΤΠΑ. Στην Άουσαν,
μια εγγραφική πόλη της Βορείου Ελλάδος, με πλουσίας υδατοπτώσεις και βιομηχανική παράδοση, ήρχισε μόλις προλίγου την λειτουργία του ένα ακόμη τελειότατον κλωστήριο. Και ο μη ειδικός μπορεί να αντιληφθεί την υψηλή τεχνολογική στάθμη της βιομηχανίας αυτής και την πλήρη αυτοματοποίηση του νηματουργείου. Η βαμβακουργία διεκρίνεται άλλοτε δια την απασχόληση μεγάλου αριθμού εργατικών χειρών, σήμερα όμως πλέον δεν συμβαίνει το ίδιο. Εις αυτό το τμήμα του συγκροτήματος βαμβακουργίας των πατρών πραγματοποιείται μεγάλης εκτάσεως παραγωγή, σημαντικό μέρος της οποίας κατευθύνεται προς άλλας χώρας. Ιδού ότι ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα διεπίστωσεν ότι εκόπη το νήμα. Με ετοιμότητα και ακρίβεια το επανασυνδέει για να συνεχιστεί απροσκόπτως η παραγωγή. Το οσάνο συγκρότημα βαμβακουργίας, του οποίου το εργοστάσιο πατρών είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, διαθέτει μεγάλη τεχνική παράδοση. Η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου του επιτρέπουν σημαντικάς εξαγωγάς νημάτων και υφασμάτων εις ανταγωνιστικάς τιμάς. Ενδιαφέρουσε φάσεις παραγωγής εις το υφαντήριον και το τυποβαθείον. Εδώ παράγονται υφάσματα ποιότητος δια διαφόρους οικιακάς χρήσης, υφάσματα εμπριμέ δια γυναικεία φορέματα, μονόχρωμη ποπλίνε και άλλα παντός είδους υφάσματα με βάση των ελληνικών βάμβακα. Μια άλλη πρώτη ύλη εφοδιάζει ένα άλλον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας, την εριουργία. Και αυτή έχει ικανοποιητική παράδοση στην Ελλάδα, μολονότι το μεγαλύτερο μέρος των χρησιμοποιουμένων μαλλιών εισάγεται πλέον από το εξωτερικό. Εις μίαν σύγχρονον μονάδα εριουργίας, το μαλλί περνά όλα στα σφάσεις κατεργασίας από την πρώτη φυσική του μορφή μέχρι της παραγωγής εκλεκτών μαλλίνων υφασμάτων διανδρικάς και γυναικείας ενδυμασίας και άλλων ειδών εξερίου. Μετά το μαλλί, το δέρμα. Εις τας Πάτρας, ένα εργοστάσιο παραγωγής ημικατηργασμένων δερμάτων μικρών ζώων, αμνών και ερυθείων, λειτουργεί από το 1965. Ανήκει εις την ΕΤΒΑ. Εις τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου γίνεται η αποψήλωση των δερμάτων και εν συνεχεία η κατεργασία εις διαφόρους φάσεις. Η ελληνική υποδηματοποιία εξάλλου έχει κατακτήσει κατά τα τελευταία έτη ένα εξόχως ικανοποιητικών επίπεδων ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής, ώστε να προβαίνει ήδη και εις εξαγωγάς. Thank you.
Θα επισκεφτόμεν τώρα ένα αθηναϊκών εργοστάσιων επίπλων. Εδώ γίνεται μια εξαίρετη σύνθεση της αρχαίας και της μοντέρνας γραμμής. Ένας σχεδιαστής με ταλέντο και φαντασία εμπνέεται από τις παραστάσεις αρχαίων αγγείων και δημιουργεί θαυμάσια έπιπλα δια τα σύγχρονα σπίτια. Ο θρόνος ενός βασιλέως ή τα αναπαυτικά καθίσματα μιας ευπόρου οικογενείας των αρχαίων Αθηνών ζωντανεύουν και αναπαραγάγονται βελτιωμένα χάρη εις την δεξιοτεχνία των Ελλήνων. Αυτή η υπαίθριος αποθήκη Αχύρου, της ιτοπαραγωγού περιοχής Θεσσαλίας, τροφοδοτεί ένα αρκετά μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής χαρτομάζης. Η Ελλάς δεν ήρχισε ακόμη την εκμετάλλευση των δασών της δια την παραγωγή χάρτου και χρησιμοποιεί εις πρώτων στάδιων ως πρώτην ύλην το Άχυρον. Τα δέματα του Αχύρου ανοίγονται, απομακρύνονται εξένε ύλε και τα υπόλοιπα σπόρων σίτου και εισάγονται κατόπιν εις τα μηχανήματα κατεργασίας. Έτσι παράγεται η πρώτη μορφή του χαρτοπολτού, από τον οποίον θα παραχθούν διάφορα είδη χάρτου. Από την Θεσσαλία πηγαίνομεν εις την Πελοπόννησο. Εις το Αίγιον λειτουργεί ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χάρτου. Ο χαρτοπολτός περνά από διαφόρους φάσεις κατεργασίας, εισάγεται εις μίαν τελευταίου τύπου χαρτοποιητική μηχανή, δια να φτάσομεν εις το τελικό προϊόν. Η κατανάλωση χάρτου στην Ελλάδα υπερεύει ήδη τις 180.000 τόνων και υπολογίζεται ότι το 1970 θα φτάσει τις 250.000 τόνων. Πλέον του ημίσεως της καταναλισκομένης ποσότητος χάρτου παράγεται εγχωρίως. Ανάλογα εργοστάσια εκτός του Αιγείου υπάρχουν εις τας Πάτρας, τας Αθήνας και την Θεσσαλονίκη. Από ένα ενδιαφέροντα κλάδον, μία εγκατάσταση καλλιτεχνικών εκτυπώσεων εις τας Αθήνας. Εδώ τυπώνονται πολύχρωμοι διαφημιστικοί πίνακες, γραμματόσημα, παιγνιόχαρτα, ακόμη δε και χαρτονομίσματα. Το θαυμάσιον κλίμα της Ελλάδος και ο μόχθος των Ελλήνων καλλιεργητών διευκολύνει την παραγωγή εκλεκτής ποιότητος οπωροκυπευτικών προϊόντων. Από την παραγωγή αυτήν τροφοδοτείται και η κονσερβοποιία φρούτων. Το εργοστάσιο αυτό εις την Βόρειον Ελλάδα εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής κομπόστας εις άλλας χώρας. Πλησίον της Κορίνθου λειτουργεί μία άλλη σύγχρονος βιομηχανία χυμών και κονσερβών. Όρημη καρπή ντομάτας εις μεγάλας ποσότητας πρόκειται να γίνουν εντός ολίγου παστεριωμένος χυμός, κυρίως δια εξαγωγήν, καθώς και ντοματοπολτός δια την μαγειρική. Το εργοστάσιο παράγει επίσης πάσης φύσεως χυμούς και κονσέρβας από τα εκλεκτά φρούτα της Πελοποννήσου. Ανάλογα εργοστάσια υπάρχουν και εις πολλάς άλλας φρουτοπαραγωγικάς περιοχάς της Ελλάδος.
Εδώ κατασκευάζονται τα μεταλλικά κοιτία δια την κονσερβοποιία. Τρεις μεγάλες ξένε εταιρείες συνεργάζονται με Έλληνας επιχειρηματίας και την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως εις το τελειότατον αυτοεργοστάσιον. Ιδού πως γίνεται η λιθογράφηση και η λοιπή φάσης εργασίας δια την παραγωγή των κοιτίων με βάση τας καθιερωμένας διεθνής προδιαγραφάς. Εις τους εφόρους αγρούς του Θεσσαλικού κάμπου, η καλλιέργεια του σίτου υποχωρεί βαθμιδών και δίδει την θέση της εις την καλλιέργεια των ζαχαροτέφλων. Παρά την Λάρισαν, ήρχισεν εδώ την παραγωγή του το πρώτον εν Ελλάδη εργοστάσεων Σακάρεως το έτος 1956. Η καλλιέργεια των τέφλων γίνεται με τα πλέον σύγχρονα μέσα, όπως είδατε και από το ελικόπτερο που ξεκάζει τις φυτείες. Όταν αρχίζει η συγκομιδή, τα τέφλα μεταφέρονται δι' αυτοκινήτων και τρακτέρ εις το εργοστάσιο, το οποίο κατεργάζεται 4 έως 5.000 τόνους ημερησίως και παράγει 35.000 τόνους σακχάρεως ετησίως. Μετά το πλήσιμον, τα τέφλα κόπτονται και υποβάλλονται εις διαφόρους φάσεις κατεργασίας. Εκτός από την ζάχαρη, παράγονται διάφορα υποπροϊόντα εκ των υπολοιπάτων της κατεργασίας των τέφλων, τα οποία συντελούν σημαντικός και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Μετά την φάση της συμπυκνώσεως του σακχαροπολτού, που προέκυψε από την πρώτη κατεργασία, επακολουθεί η συμπύκνωση. Αυτή είναι η διαδικασία της αναδεύσεως του πολτού, ο οποίος κατόπιν θα εισαχθεί στα μηχανήματα φυγοκεντρήσεως δια των πλήρη διαχωρισμών της σακχάρεως. Το προϊόν περνά κατόπιν εις τα ξηραντήρια και εν συνεχεία εις τα σιλό. Τελικώς γίνεται η ενσάκηση και η μεταφορά εις τας αποθήκας. Ως γνωστόν, η χώρα μας διαθέτει ήδη 3 εργοστάσια σακχάρεως συνολικής παραγωγής κατά το 1966 110.000 τόνων. Ας προχωρήσουμε τώρα εις τα προϊόντα της Αμπέλ. Ο κλάδος της συνοποιίας ήταν από τους πρώτους που ανεπτύχθη στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Στα υπόγεια μιας από τας πρώτας βιομηχανίας του κλάδου υπάρχουν ακόμη βαρέλια με εκλεκτά κρασιά και ποτά ηλικίας 50 έως 90 ετών. Η τυποποίηση των εκλεκτών ελληνικών κρασιών ασφαλώς θα τα καταστήσει κτήμα πολλών ξένων καταναλωτών, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να τα γευθούν επί τόπου. Μετά τα κρασιά, η μπύρα. Η βιομηχανία αυτή συνεπλήρωσε επίσης ζωήν ενός αιώνος εις την Ελλάδα. Τελευταίως ιδρύθησαν δύο νέα εργοστάσια, εκ των οποίων το ένα με την συνεργασία του ξένου κεφαλαίου. Ιδού η γνώριμο σκηνή της κατεργασίας της Βίνης και τα ψυγεία ζυμώσεως της μπύρας.
Ο ελληνικός καπνός τροφοδοτεί ως πρώτη ύλη των δραστήριων κλάδων της καπνοβιομηχανίας. Σύγχρονοι μέθοδοι αποθηκεύσεως και τελειότατε βιομηχανικές εγκαταστάσεις συντελούν εις την παραγωγή σιγαρέτων υψηλής ποιότητος. Ας ξαναγυρίσουμε όμως και πάλιν εις των δυναμικών κλάδων της χημικής βιομηχανίας, ο οποίος κατέχει εξ επόψεως συμβολής εις το εθνικό εισόδημα την τρίτη θέση και του οποίου η παραγωγή υπερεδιπλασιάστηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Ξένοι κεφαλαιούχοι έχουν ιδρύσει εις το Λαύριον μια μονάδα παραγωγής πολυστυρενίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη δια την βιομηχανία πλαστικών της Ελλάδος και άλλων γειτονικών χωρών. Με ειδική μέθοδο παραγωγής και με συστήματα συγχρόνου διοικητικής και τεχνικής οργανώσεως, η εν λόγω βιομηχανία προχωρεί ικανοποιητικώς. Η Heliflex είναι μια άλλη πρωτότυπος βιομηχανίας ολίνων κοινών και υψηλής πιέσεως εκπλαστικού υλικού με ειδική ελληνική μέθοδο κατασκευής. Η αξιόλογος ευρεσιτεχνία της επιχειρήσεως έχει αγοραστεί και από πολλά άλλα χώρα. Μεγάλες ποσότητες προορίζονται διεξαγωγή. Ξαναγυρίζομεν δια τελευταίαν φοράν εις την Θεσσαλονίκη, της οποίας η βιομηχανική περιοχή εισήλθεν ήδη εις το στάδιο της πραγματοποιήσεως. Ιδού ένα νεόκτιστον μεγάλων εργοστάσεων φωσφορικών λιπασμάτων, ετησίας δυναμικότητος 250.000 τόνων λιπάσματος τύπου 16-20-0, δηλαδή φωσφοροθυϊκής αμμονίας. Εδώ είναι εγκαταστάσεις θυϊκού οξέως και η αποθήκη των λιπασμάτων. Το εργοστάσιο επεκτείνεται ήδη δια την παραγωγή εταίρων 100.000 τόνων νητρικής αμμονίας. Την πρώτη ύλη, την αμμονία, θα την προμηθεύεται από το γειτονικό συγκρότημα βιομηχανιών της εταιρείας ESO Papas. Πλησίον της Καβάλας λειτουργεί ένα άλλο παρόμοιο εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων της ιδίας δυναμικότητος. Γύρω του θα κατασκευαστούν και άλλες βιομηχανίες, εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί και εδώ η βιομηχανική περιοχή της Καβάλας. Η παραγωγή των δύο αυτών εργοστασίων, του εργοστασίου αζωτούχων λιπασμάτων Πτολεμαΐδος και του εργοστασίου Καβάλας, μαζί με την παραγωγή του πρωτοϊδρυθέντος εργοστασίου της εταιρείας λιπασμάτων Τραπετσόνος, συντελεί ουσιωδώς εις την ανάπτυξη και την πρόοδο της ελληνικής γεωργίας. Ο κινηματογραφικός φακός περνά τώρα πάνω από το κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου. Η δυναμικότητα του φτάνει το 1.800.000 τόνους ακατεργάστου πετρελαίου ετησίως. Το δεύτερο διυλιστήριο, το οποίο ιδρύθηκε από την εταιρεία ESO Papas, λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη και η δυναμικότητα του φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια τόνους ακατεργάστου πετρελαίου ετησίως. Το διυλιστήριο αυτό αποτελεί την βάση για μια άλλη σειρά πετροχημικών βιομηχανιών, όπως η νεοτάτη βιομηχανία Εθίλελας, η οποία ήρχισε την παραγωγή αντικρωτικών προϊόντων, τα οποία προστίθενται εις την βενζίνη των αυτοκινήτων. Η ελληνική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί εις ικανοποιητικών βαθμών. Υπάρχουν ήδη όλα οι προϋποθέσεις για να εισέλθει εις νέα δυναμική φάση εξελίξεως.
Τα υπό της εθνικής κυβερνήσεως λαμβανόμενα μέτρα για την ταχυτέραν ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πιστεύετε ότι θα επιταχύνουν περαιτέρω και την ανάπτυξη του τομέως της βιομηχανίας, ο οποίος και δια την χώρα μας, όπως και διόλας τας προηγμένας χώρας, αποτελεί την βάση της περαιτέρω οικονομικής αναπτύξεως.